Για τη διευκόλυνση των πελατών τη, η ΔΕΗ επεκτείνει το ωράριο εξυπηρέτηση κατά 45 λεπτά. Πιο συγκεκριμένα, από τη Δευτέρα 2 Απριλίου, όλα τα καταστήματα τη εμπορία, δηλαδή ταμεία και εξυπηρέτηση πελατών, θα δέχονται το κοινό από τι 7.30 το πρωί έω τι 2 το μεσημέρι. Από τι 7.30 το πρωί μέχρι τι 2 το μεσημέρι, οι πελάτε μπορούν να εξυπηρετούνται κανονικά και σε αντιδιαστολή με το προηγούμενο ωράριο, το οποίο ήταν από τι 8 και έω τι 2. 2 και 4, 2 .00. 2 .00 και 4 στην ουσία. Νομίζω ότι εξυπηρετεί τον κόσμο. Και καλώ η διοίκηση σκέφτηκε να αλλάξει το ωράριο, δεδομένου ότι ε, πολλοί πελάτε μα, οι οποίοι το πρωί έχουν εργασίε σχετικά νωρί, αυτή τη ε, στιγμή μπορούν να εξυπηρετηθούν μεταξύ των 7,5 7.30 το πρωί και όποια ώρα πιάνουν δουλειά. Ενώ στι 8 και 4 το πολύ από αυτού ήδη είχαν πιάσει δουλειά. Νομίζω ότι στοχεύει προ την εξυπηρέτηση του κόσμου τον ωράριο. Αυτή η αλλαγή έγινε, κύριε Σαρή, λόγω και ότι πάρα πολλοί πολίτε πολίτες ήταν από νωρί ε, για τα ταμεία. Γιατί από ό,τι βλέπουμε καθημερινά υπάρχουν ουρές. Βεβαίως, η διοίκηση πήρε το μήνυμα που έστειλαν διάφορες επαρχιακές μονάδες, ανάμεσα στις οποίες και εμείς παρατηρήθηκε ροή στο διάστημα από τις 8 και 4 και μετά, δεδομένου ότι πολλοί κόσμοι ήταν ενήμερος από το παλιό ωράριο, το οποίο ήταν από τις 7 η ώρα, αν θυμάστε, ε, μέχρι να ενημερωθούν αυτοί οι άνθρωποι υπήρξε μια αδράνεια θα έλεγα στην ενημέρωσή τους και επομένω τι ε, τις ώρες εκείνες τις πρωινές υπήρχε μεγάλη ουρά. Επιπλέον νομίζω ότι είναι κατανοητό ότι τις ώρες 7.30 και 8.15 Πάρα πολλοί κόσμος πριν πάει στις δουλειές του έχει τη δυνατότητα να εξυπηρετηθεί. Ε, θα έλεγα εν κατακλείδη ότι είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Σημειώνεται ότι αντίστοιχο ωράριο θα εφαρμόζει και ο διαχειριστή δικτύου σε όλα τα προκτορία πανελλαδικά.